Είναι δύσκολη η νύχτα, όπως λένε. Η νύχτα είναι πανέμορφη, γιατί και δεν είναι ποτέ ίδια. Αν νομίζει κανείς ότι είναι ίδια η νύχτα, δεν είναι. Τις 32 χρόνια είναι πιο φωτεινή από την ημέρα. Ναι. Η έμπνευση πώς έρχεται, υπάρχει πάντα? Η έμπνευση, όχι. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στήρος από έμπνευση. Όταν είναι πολύ χαρούμενη η περίοδος της ζωής, μήπως? Συνήθως σημαίνει αυτό. Ναι. Άρα είναι αλήθεια αυτό που λένε. Συμβαίνει, ναι. Όσο χειρότερα είσαι, τόσο πιο χάλια, τόσο καλύτερα τραγούδια γράφεις. Αυτό που συμβαίνει σε εσάς τους καλλιτέχνες είναι το εξής. Μερικές φορές τυχαίνει κάτι πολύ προσωπικό, πολύ σοβαρό στη ζωή και πρέπει να ανεβείτε στη σκηνή, να ερμηνεύσετε και να κάνετε εμάς από κάτω να περάσουμε καλά. Τον αυτό δεν παλεύετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάστε κάποιο τέτοιο περιστατικό? Όταν ο πατέρας μου πέθανε στην Αμερική, έμαθα ότι πεθαίνει μάλλον. Έπρεπε για κάποια. Είχε παραγγείλει να ανέβω να. Να το τελειώσουμε παρέα αυτό και πήγα στην Αμερική, ταξίδεψα, το έκλεισα τα μάτια, γύρισα με το επόμενο αεροπλάνο πίσω, μετά την κηδεία ακριβώς, δηλαδή μέσα σε μια μέρα συνέβησαν αυτά χωρίς να έχω κοιμηθεί, κοιμήθηκα 3 ώρες. Και κατευθείαν πήγα στη δουλειά και ήρθε η στιγμή που έπρεπε να τραγουδήσω το παλιό μου παλτό, ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Και τραγουδήσατε? Ναι, και ζήτησα συγγνώμη στον κόσμο γιατί οι λυγμοί ακούγονταν καθώς τραγουδούσα. Πώς είναι ο Χρήστος Δάντης ως πατέρας? Όπως όλοι, αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τα θεωρώ τα καλύτερα, τα ομορφότερα κλπ. Εννοείται. Εντάξει, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά σου λίγο, αρχίζεις την κριτική. Στο μεγάλο μου είμαι πάρα πολύ αυστηρός όσον αφορά τη δουλειά που θέλει να κάνει, γιατί είναι και η ίδια με τη δική μου και δεν θέλω κάποια στιγμή να πούνε ότι α, ο γιος του τάδε, όπως λένε συνήθως. Είναι αναπόφευκτο όμως. Ναι. Τον μιμείται ή. Δεν θέλω, θέλω να είναι. Τον κρατάω γι' αυτό και τον κρατούσα για χρόνια και τα παιδιά μου τα κρατάω γενικά για χρόνια μακριά από αυτό που κάνω. Δεν ξέρουν τι κάνω ακριβώς. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει η πορεία όπως τη δική σας. Δεν θα τον βλέπαμε σε κάποιο talent show. Όχι, όχι, με τίποτα. Η μουσική και. Είμαι της γνώμης ότι η μουσική φτιάχνεται μέσα στα. Ειδικά η μουσική αυτή που θέλει να ακολουθήσει ο γιος μου και η μουσική που αγάπησα εγώ. Η μουσική αυτή φτιάχνεται μέσα στα γκαράζ. Δεν φτιάχνεται ούτε σε τηλεοπτικά στούντιο, ούτε σε στούντιο καν. Ένας καλλιτέχνης είναι μοναχικός? Πρέπει να είναι. Χρειάζεται κάποιες στιγμές μοναχικές. Εγώ δεν είμαι, χρειάζομαι συντροφιά. Μου αρέσει να έχω συντροφιά. Και όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και η συντροφιά άλλη. Υπάρχει. Άλλη συντροφιά. Όταν δεν ταιριάζει με έναν άνθρωπο, κάποια στιγμή το παίρνει απόφαση και περνάει στο επόμενο βήμα. Κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι ξεχνούν το πόσο πάλεψαν για μια σχέση, για ένα απόκτημα γενικότερα. Και τους φαίνεται τόσο δεδομένο που δεν θέλουν να κουνήσουν το μικρό τους δαχτυλάκι για να το συντηρήσουν. Και όλα τα αποκτήματα, από υλικά μέχρι έμψυχα, χρειάζονται συντήρηση. Μοναξιά μου για πες τον καφέ. Φοβάστε τη μοναξιά? Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει. Έχω 3 παιδιά και θεωρώ ότι δεν θα είμαι μόνος γιατί θα είμαι ανάμεσά τους. Είμαι πάρα πολύ γενναιολικός και έχω φίλους και φίλες που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Η συντροφιά μου σε μια γυναίκα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω μόνος μου στη ζωή. Οι γυναίκες στη ζωή σας φέρθηκαν καλά? Ναι, ας πούμε, κάποιες φέρθηκαν καλά. Είναι ο κόσμος στενός, ο ερωτής.